Συνεχίζοντας, αγαπητοί μου, την τετάρτη κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, που αναφέρεται στις περιλήψεις των σπουδαιότερων δογμάτων της πίστεώς μας, ερχόμεθα εις το θέμα της αναλήψεως του Χριστού. Είναι το κεφάλαιο περί της αναλήψεως του Χριστού, περί της μελούσης κρίσεως. Ούτως ο Ιησούς, ο αναβάς Χριστός, έρχεται πάλιν εξ ουρανών, ούκ από γης, και είπων ούκ από γης, επειδή πολλοί μέλουσιν αντίχριστινήν από γης έρχεστε. Ήδη γάρ καθώς εθεώρησας, ήρξαν το πολύ λέγειν ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Και μέλη λοιπόν έρχεστε το βδέλυγμα της ερημόσεως. Ψευδή Χριστού προσιγορίαν εαυτό προστιθένε. Σιδέμι τον αληθή Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή. Μικέτη λοιπόν από γης ερχόμενον, αλλά εξ ουρανών προσδόκα. Υπερ άπασαν αστραπήν και λαμπιδώνα φωτός, της πάση φαινόμενον, υπαγγέλων δορυφορούμενον. Είναι ακρίνιζοντας και νεκρούς, και βασιλεύοντα βασιλείαν ουράνιων αιώνιων και ατελεύτητων. Ασφαλίζου γάρμι και εν τούτο, επειδή πολλοί οι συνηλέγοντες, τέλος είναι της Χριστού Βασιλείας. Είναι μία μικρή παράγραφος περί της μελούσης κρίσεως, αλλά έχει κάποια αξιόλογα σημεία. Πριν προχωρήσω, είδατε που κάνω μία ανάγνωση του κειμένου. Βέβαια, τα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων μας τώρα λένε ότι τα πατερικά φερρυπίν κείμενα ή τα άλλα των αρχαίων συγγραφέων, ότι κατευθείαν τα αποδίδω δίδομαι στη μετάφραση και το κείμενο αρχίζει να φεύγει πια από τα σχολεία μας. Θα επιμείνουμε στο κείμενο και όσοι μπορούν να επιμένουν, να επιμένουν. Μην πούμε ότι θα αρχίσουν οι άνθρωποι μας να μην ξέρουν αρχαία ελληνικά και συνεπώς δεν θα πρέπει να πούμε το κείμενο. Νομίζω αν η Εκκλησία επιμείνει στο να λέγει το κείμενο, κάτι θα καταφέρει, θα δημιουργήσει κάποια αντίβαρα. Αν δηλαδή διατηρήσουμε να λέμε το κείμενο του Ευαγγελίου όπως το λέμε στη Θεία Λειτουργία και κατόπιν γίνει η ανάλυση του, ή κάνοντας πατερικά κείμενα όπως τώρα αυτό, αναγνώσουμε το κείμενο και κατόπιν το αποδώσουμε και το αναλύσουμε, ή λέμε ρητά από την Αγία Γραφή που διανθίζουμε μια ομιλία μας, νομίζω πρέπει να λέγονται στο πρωτότυπο και να τα αναλύσουμε. Πρέπει δηλαδή να διατηρούμε σε μια επαφή το λαό μας με τα αρχαία κείμενα. Σας έχω κι άλλοτε πει ότι πολλά πράγματα, αν η πολιτεία δεν τα κατανοεί ή υπάρχουν εχθροί της πίστεως και της πατρίδος, νομίζω εμείς άμα καταλαβαίνουμε πρέπει να μάθουμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας και να αντιδρούμε με τον τρόπο μας. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Κύριοι, αν καταργείτε τα αρχαία ελληνικά, εμείς θα τα συνεχίζουμε με τον τρόπο μας. Διότι είναι οι ρίζες μας. Είναι οι ρίζες μας. Τι θα πιστεύατε εσείς όταν αυτό το κείμενο το οποίο σας βεβαιώνω είναι του 4ου αιώνα, είναι του 350 μετά Χριστόν. Είναι πάρα πολύ εύκολο, σας βεβαιώνω, ότι κάπου και πού να βρω καμία άγνωστη λέξη και ουσιαστικά δεν μου είναι άγνωστη, που τα αρχαία μου είναι τα αρχαία του γυμνασίου και αυτά, αν το θέλετε, κατοχικά, της κατοχής αρχαία. Άρα είμαι φιλόλογος. Δεν έχει άγνωστες λέξεις και αυτές οι κάποιες άγνωστες δεν είναι άγνωστες, είναι γνωστές, αλλά με τη διαφορά ότι έχουν κάποια διαφορετική έννοια στην εποχή τους. Και κάπου πηγαίνω στο λεξικό
να βρω μία την έννοια, την ειδική έννοια για εκείνη την εποχή αυτής της λέξεως. Σας ερωτώ λοιπόν, αυτό το κείμενο θα μπορεί ένα παιδί πια να το διαβάσει? Δεν θα μπορεί πια. Θα έχει ανάγκη μεταφραστού. Αν δε λάβετε υπόψη ότι πιθανότατα αυτά τα κείμενα να μην μεταφραστούν, δεν θα μείνουν άγνωστα τελικά. Να, γιατί πρέπει να επιμένουμε να έχουμε μία επαφή με τα αρχαία κείμενα. Μην το εκλάβετε ότι είναι κουραστικό, είναι αναγκαίο. Είναι σημαντικό, πρέπει έτσι να το κάνουμε. Έκανα αυτή τη μικρή εισαγωγή, γιατί σας διάβασα την παράγραφο στο πρωτότυπο, κάτι που το κάνω κάθε φορά. Για να μην πω βέβαια κάποια φορά, μήπως θα πρέπει να αρχίσουμε να αναλάβουμε να κάνουμε στα παιδιά μας αρχαία ελληνικά. Δεν ξέρω, ίσως κάπως έτσι πρέπει να αρχίσουμε να το κάνουμε. Δεν είναι τα αρχαία ελληνικά μια παροχημένη γλώσσα, δεν είναι κάτι που πια δεν μας χρειάζεται. Είναι ένα κλειδί η αρχαία ελληνική γλώσσα. Και είναι ένα κλειδί όχι κατανοήσεως των ριζών μας και του πολιτισμού μας, αλλά ένα κλειδί να κατανοήσουμε πολλά άλλα πράγματα. Γι' αυτό εύχομαι κάποτε να κατανοηθεί ότι πρέπει να διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα. Αγαπητοί μου, δεν είναι ανόητοι οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Ιαπωνέζοι, όταν έχουν πανεπιστημιακές έδρες αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Δεν είναι ανόητοι. Εμείς είμαστε οι ανόητοι. Ναι, οι Ιαπωνέζοι έχουν έδρα της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Το φαντάζεστε? Γιατί άραγε? Έτσι για, ξέρω εγώ, για μια πολυτέλεια να λένε ότι μαθαίνουν αρχαία ελληνικά. Απλούστατα, είναι κλειδί η αρχαία ελληνική γλώσσα. Και απλώς κάνουν χρήση κλειδιού για να μπουν στα μυστικά της γνώσεως, της σοφίας, του πολιτισμού. Και δεν θα ήθελα να πω, γιατί όχι όμως, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, ας περιοριστώ μόνο στο κείμενο της Αγίας Γραφής. Και μετά, ή στα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας. Θησαυροί ανεκτήμητοι, που δεν τους έχουν οι ξένοι. Πώς θα τους κατανοήσουμε αυτούς, εάν δεν έχουμε το κλειδί? Μετάφραση, θα με θυμηθείτε. Θα έρθει μια μέρα που θα ξεχαστούν όλα αυτά, γιατί οι μεταφράσεις δεν θα γίνονται. Θα με θυμηθείτε. Όπως πάμε, όπως πάμε, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Και τουλάχιστον από πλευράς, θα λέγαμε, κλασικής παιδείας, σε ελάχιστα χρόνια τα παιδιά μας θα είναι τελείως αγράμματα. Τελείως. Και αυτό είναι ένα δυστύχημα όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε μεγάλο. Όσο δεν μπορείτε. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτή όλη η υπόθεση με την άγνοιά μας στην ελληνική γλώσσα? Ωστόσο προχωρώ. Ούτως ο Ιησούς, ο αναβάς Χριστός, έρχεται πάλιν εξ ουρανών, ουκ από γης. Και είπον ουκ από γης, επειδή με πολύ μέλους στην αντίχριστην είναι από γης έρχεστε. Ήδη γάρ, καθώς εθεώρησας, ήρξαν το πολύ λέγειν ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Πράγματι, εκείνο που είναι πολύ χαρακτηριστικό εις τα γεγονότα της σωτηρίας μας είναι ότι ο Χριστός θα ξανάρθει, διότι αποτελεί τον επίλογο της σωτηρίας μας. Εκείνο που είπε κάποτε εις τους μαθητάς του, και εγώ θα έρθω πάλι και θα σας πάρω μαζί μου και θα είσαστε για πάντα μαζί μου. Αυτός ο λόγος είναι ο επίλογος της σωτηρίας. Διότι το να πούμε ότι πρέπει να ζούμε μια πνευματική ζωή, αλλά αυτή η πνευματική ζωή να μην οδηγήσει σε ένα τέρμα
τότε ως προς τι? Είναι εκείνο ακριβώς που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι εάν οι νεκροί δεν αναστήνονται, τότε ματέα η πίστη ημών, μάταιον και το κήρυγμα ημών. Για ποιο λόγο να μείνουμε πίστοι άνθρωποι? Τη στιγμή που έχουμε ένα ξεκίνημα χωρίς ένα τέρμα, χωρίς ένα σκοπό. Το δυστύχημα είναι ότι δεν το κατανοούν αυτό πάρα πολλοί χριστιανοί μας, πιστεύοντες ότι είναι κάτι εξωφρενικό, κάτι περίεργο, κάτι που δεν γεμίζει στο μυαλό τους, στην σκέψη τους, το ότι ο Χριστός θα ξανάρθει, δηλαδή περί της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Και θέλουν να μένουν σε ένα χριστιανισμό ακέφαλον. Δηλαδή ένα χριστιανισμό που είναι χωρίς θα λέγαμε να υπάρχει ο τελικός σκοπός. Είναι μια ανοησία. Αγαπητοί μου, ο Χριστός θα ξανάρθει και αποτελεί δόγμα πίστεως ατράνταχτο κατά το «και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς». Και πάλι θα έρθει μεταδόξης για να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς, δηλαδή εκείνοι που θα ζουν και εκείνοι που θα έχουν ήδη αποθάνει και θα αναστηθούν. Θα κρίνει τους πάντας. Ώστε λοιπόν η Δευτέρα του Χριστού παρουσία είναι, σας είπα, ο σκοπός και το νόημα της χριστιανικής μας πίστεως. Κανείς να μην βρεθεί από τους αγαπητούς αδελφούς τους παρόντας, κανείς να μην βρεθεί που να αμφιβάλλει για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Εκείνο βέβαια που ανά πάσα στιγμή κατοχυρούται, γιατί σας έχω πει ότι ο χριστιανισμός δεν είναι μία θεωρία, είναι γεγονότα που κατοχυρώνουν ανά πάσα στιγμή όλα αυτά, είναι ότι όταν ο Χριστός ανελήφθη στον ουρανό, δύο άγγελοι, δύο άνδρες, απέσπασαν την προσοχή των μαθητών και όλων των παρισταμένων και μαρτύρων. Το θέμα μάρτης πόσο σπουδαίο εδώ. Τον που έβλεπαν τον αναλαμβανόμενον Χριστόν και τους είπαν: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε να βλέπετε τον Ιησούν που ανέρχεται εις τον ουρανόν? Με τον τρόπο που τον είδατε να ανέρχεται, με τον ίδιο τρόπο θα επανέλθει ξανά στη γη». Ώστε εκεί δεν έχουμε μόνο την μαρτυρία ότι θα ξανάρθει, άσο ότι πολλάκιστο είπε ο Κύριος, αλλά εκεί είναι στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, έχουμε τον τρόπο με τον οποίο θα ξανάρθει, δηλαδή όπως έφυγε. Δηλαδή είναι σύμφωνα με εκείνο που είπε ο Χριστός στο 25 κεφάλαιο κατά Ματθαίον, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Αυτό είναι το σημείο, ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή θα έρθει με την ανθρωπίνη του φύση, την οποία βεβαίως δεν έχει αποβάλει. Γιατί λένε αιρετικοί, και δεν είναι παλιά αυτή, δεν είναι καινούργια αυτή η αίρεση, είναι παλιά, ότι θα το δούμε στο τέλος της παραγράφου, ότι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού διελήθη. Ήδη την αντιμετωπίζει ο Άγιος Κύριλλος στην αίρεση αυτή. Μα διελήθη, τότε γιατί την προσέλαβε? Για να έρθει να μας μιλήσει? Και θα μπορούσε να μας μιλήσει σε εμάς τους ανθρώπους όπως μίλησε και στο Σινά? Για ποιο λόγο λοιπόν? Απλώς για να μας συναναστραφεί? Όχι αγαπητοί, αλλά για να διατηρήσει πάντοτε την ανθρωπίνη φύση στον ουρανό ο Χριστός. Πάντοτε. Διότι δια της ανθρωπίνης φύσεως θα μπορούμε να έχουμε κοινωνία με το Θεό. Κατά τα άλλα, τι είδους κοινωνία μπορεί να έχει ο άνθρωπος με το Θεό? Δεν μπορεί να έχει. Είναι δύσκολη. Γι' αυτό ο Αδάμ ένιωσε μόνος. Διότι η κοινωνία με το Θεό, είχε κοινωνία με το Θεό. Είναι σαν να λέγαμε, έχεις εσύ ο άνθρωπος με το Θεό κοινωνία? Δεν μπορείς να αισθάνεσαι, ας μου επιτραπεί να το πω έτσι, πολύ καλά. Δηλαδή
Είναι δυνατό να μην αισθάνεται καλά κανείς, θα μου πείτε, να έχει κοινωνία με το Θεό? Ναι, κάτι άλλο θέλει ο άνθρωπος. Θέλει το Θεό κάπως πιο αλλιώτικα κοντά του. Και αυτό το πιο αλλιώτικα κοντά του είναι η ενανθρώπιση. Είναι η ενανθρώπιση. Είναι αυτό που γιορτάζουμε αυτές τις μέρες, τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός. Γι' αυτό ο Αδάμ ένιωσε μόνος. Δεν θα ένιωθε μόνος εάν είχε μόνη την κοινωνία του Θεού. Γι' αυτό είπε ο Θεός, τι είπε ο Θεός? Ου καλόν εστί τον άνθρωπο μόνον. Δεν είναι καλό πράγμα να είναι ο άνθρωπος μόνος. Και δημιούργησε την Εύα. Αλλά έως ότου όλα αυτά γίνηκαν, έως ότου έρθει το πλήρωμα του χρόνου να γίνει ο Θεός άνθρωπος. Έως ότου γίνει αυτό, ίδια δημιουργήθηκε η Εύα, για να έχει κοινωνία ο Αδάμ με έναν ακόμη άνθρωπο. Συμπιέζω το χρόνο, γιατί θα μου πείτε επερίμενε, έπρεπε δηλαδή να περιμένει να γίνει δεύτερος άνθρωπος για να έρθει ο Υιός του Θεού. Συμπίεσα τα πράγματα μέσα σε μία εικόνα, ίσως να το αντιλαμβάνεστε, ώστε ο Χριστός θα επανέλθει, δηλαδή ο Υιός του Θεού σαν άνθρωπος, έχοντας πάντοτε την ανθρωπίνη του φύση, θα επανέλθει να μας παραλάβει. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι όταν θα έλθει εμείς θα αρπαχθούμε ενεφέλες εις απάντηση του Κυρίου? Ώστε πρέπει με λαχτάρα να περιμένουμε ξανά τον ερχομό του Χριστού. Αλλά ωστόσο πρέπει να υπάρχει μία προσοχή στο σημείο αυτό. Λέγει ότι έρχεται πάλιν εξ ουρανών. Ναι, το είπαν οι άγγελοι, ότι με τον τρόπο που τον είδατε να φεύγει, με τον ίδιο τρόπο θα ξανάρθει. Άρα από πού θα έρθει? Εξ ουρανών. Γιατί υπάρχει αυτός ο τονισμός ότι θα επανέλθει από τους ουρανούς? Διότι, λέει ο Άγιος Κύριλλος, πολλοί είναι εκείνοι που εμφανίζονται ως Χριστοί, αλλά ερχόμενοι από τη γη, όχι από τον ουρανό, από τη γη. Και αυτοί δεν είναι παρά αντίχριστοι. Για να μην λοιπόν πλανηθούμε ότι αυτός που έρχεται είναι ο Χριστός, ο οποιοσδήποτε, μας είπε ο Κύριος, όπως η αστραπή. Ο Χριστός το είπε αυτό. Φαίνεται όταν διασχίζει των ουρανών από τη μια άκρη του ορίζοντος ως την άλλη και είναι ορατή από όλους τους ανθρώπους στη γη, κατά παρόμοιο τρόπο θα είναι όλους τους ανθρώπους, δηλαδή στην περιοχή εκείνη που είναι η αστραπή, κατά παρόμοιο τρόπο θα είναι και η παρουσία του Υιού του Θεού, του Υιού του ανθρώπου, δηλαδή από τον ουρανό ορατή η παρουσία. Αυτά τα λόγια ελέγχουν αμέσως τους χιλιαστάς, ότι ο Χριστός έρχεται. Διαψευδόμενοι είπαν, α, ήρθε, αλλά ήρθε αοράτος. Μα τι αοράτος, αφού διατηρεί την ανθρωπίνη του φύση και θα είναι ορατή η παρουσία του? Τι αοράτος? Ψεύδεστε λοιπόν. Πλανάστε, πλανάτε και πλανάστε. Ψεύδεστε. Είδατε στην εποχή μας πώς είναι εκείνοι οι οποίοι αναλαμβάνουν το παραμύθι του να υποδηθούν έναν Μεσσίαν, έναν Χριστόν? Ή πάρα πολλοί είναι, πάρα πολλοί. Για όλους αυτούς τι θα είχαμε να πούμε? Είναι αντίχριστοι. Είναι όμως πολλοί εκείνοι που παρασύρονται? Είναι πολλοί. Και θα είναι ακόμη περισσότεροι, γιατί περισσότεροι αντίχριστοι θα εμφανιστούν, ψευδομεσσίε δηλαδή. Πώς θα σταθούμε? Όταν ξέρουμε σωστά την Αγία Γραφή. Ο Χριστός λοιπόν έρχεται, αλλά από τον ουρανό. Και θα τον δει
πάσα σάρξ, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, κάθε μάτι. Κάθε ένας λοιπόν θα τον δει τον Κύριον. Διότι ο Κύριος είπε ήρξαντολ, πολλοί λέγειν εγώ είμαι ο Χριστός, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Και μέλη λοιπόν έρχεστε το βδέλυγμα της ερημόσεως. Ψευδή Χριστού, προσιγορίαν εαυτό προς τη θένε. Πετύχει τους πολλούς αντιχρίστους ο Άγιος Κύριλλος εις τον τελευταίον αντίχριστον, τον και κυρίως αντίχριστον. Έχει την εξής φράση, να σας την αναλύσω. Και μελή λοιπόν έρχεστε το βδέλυγμα της ερημόσεως. Πότε θα έρθει ο αντίχριστος? Αφού θα έρθει το βδέλυγμα της ερημόσεως. Και ψευδή Χριστού προσιγορία, ψεύτικη ονομασία Χριστού, εαυτό προστιθένε. Θα προσθέσει στον εαυτό του την ψευδή ονομασία ότι είναι ο Χριστός, αλλά θα είναι ο αντίχριστος. Ποιο είναι αυτό το βδέλυγμα της ερημόσεως? Ερωτήθηκε ο Κύριος πότε θα γίνουν αυτά. Και ο Κύριος είπε, όταν δείτε το βδέλυγμα της ερημόσεως, εκεί να στέκεται, εστός, να στέκεται, να υπάρχει, εκεί που δεν θα πρέπει να είναι, ο νόν νοήτο. Αυτός που καταλαβαίνει, ας καταλαβαίνει. Μιλάει με μία κρυπτογραφική γλώσσα. Η προφητεία δεν είναι καινούργια, δεν είναι του Χριστού. Η προφητεία είναι του Δανιήλ. Αλλά ο Χριστός ερμηνεύει την προφητεία. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι να έχεις προφητεία προφήτου να την ερμηνεύει ο ίδιος ο Θεός, ε? Εδώ ο ίδιος ο Χριστός ερμηνεύει την προφητεία του Δανιήλ. Κατά το γεγραμμένο, λέγει, από τον Δανιήλ, ότι θα έρθει το βδέλυγμα της ερημόσεως. Λοιπόν, ακούστε τι είναι αυτό το βδέλυγμα της ερημόσεως. Το βδέλυγμα της ερημόσεως, αγαπητοί μου, σύμφωνα με την προφητεία του Δανιήλ, ήλθε. Είναι το 70 μετά Χριστόν. Ή καλύτερα, είναι πρώτου 70 μετά Χριστόν. Είναι λίγα χρόνια πρώτου 70 μετά Χριστόν. Λίγα χρόνια. Με τη διαφορά μόνο πως η προφητεία του Δανιήλ δεν εξαντλείται ιστορικά στην εποχή που ήδη σε μια πρώτη φάση ερμηνεύει ο Κύριος. Αλλά πρόκειται πολλές φορές μέσα στην ιστορία να επαληθεύσει αυτό το βδέλυγμα της ερημόσεως με τελική μορφή στην εποχή του Αντιχρίστου στα έσχατα. Εξηγούμε. Το βδέλυγμα είναι το σύχαμα. Το βδέλυγμα της ερημόσεως, μάλιστα, συγγνώμη, το είχα γραμμένο, το ξεχάσα να σας το πω, είναι Ματθαίος 24,15. Όταν ουνίδητε το βδέλυγμα της ερημόσεως, το ρηθέν δια Δανιήλ του προφήτου εστός εν τόπο Αγίο, δηλαδή αυτό το βδέλυγμα να στέκεται, να υφίσταται, να υπάρχει εις τόπον Άγιον, ο αναγινώσκων νοήτων, αυτός που διαβάζει ας καταλάβει, τότε η εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν επί τα όρη κλπ. Κλπ. Λοιπόν, ποιος είναι ο τόπος ο Άγιος καταρχάς? Ήτανε το Ιερόν. Ήτανε ο ναός του Σολομώντος. Το Ιερόν. Τι θα πει τώρα ερήμωσης? Ερήμωσης θα πει ότι θα έφευγε η χάρις του Θεού από τον ναόν. Θα έφευγε. Και εις την θέση του ναού που ερημώθηκε από τη χάρη του Θεού θα εστίνεται ένα βδέλυγμα. Ξέρουμε δε
ότι στην Αγία Γραφή κυρίως δελήγματα θεωρούνται τα είδωλα, ειδωλολατρία, τα είδωλα. Συνεπώς, τώρα το καταλαβαίνουμε. Θα πει, αναχωρεί η χάρις του Θεού από τον Ιερόν Τόπον, από τον Άγιον Τόπον, και εκεί εγκαθίσταται, τι εγκαθίσταται, το βδέλιγμα. Ποιο βδέλιγμα? Ένα είδωλο ή τα είδωλα, πράγματι. Ουσιαστικά το βδέλιγμα της ερημόσεως αρχίζει από τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής που ο Κύριος εσταυρώθη. Από τη στιγμή εκείνη ουσιαστικά αρχίζει το βδέλιγμα. Διότι όταν το καταπέτασμα εσχίσθη, όταν ο Κύριος εξέπνε επάνω εις των σταυρών, τότε ήρθε η χάρις του Θεού πια από τον ναόν. Ο ναός έμεινε έρημος. Δεν υπήρχε πια η χάρις του Θεού εκεί. Τέλειωσε. Ο ναός τελείωσε την ιστορία του. Αρχίζει μια καινούργια ιστορία, η Καινή Διαθήκη. Και αρχίζει με τον θάνατον του Χριστού επάνω εις των σταυρών. Το σχίσιμο του καταπετάσματος είναι συμβολικό. Έχει πολλές συμβολικές όψεις, αλλά η κυριοτάτη είναι ότι με το σχίσιμο, επειδή το καταπέτασμα εκάλυπτε. Και συνεπώς εκάλυπτε σημαίνει δεν έπρεπε ανθρώπινο μάτι να δει κάτι που ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων. Υπήρχε πάντα το καταπέτασμα αυτό, μόνο στο αρχιερεύσεις ήρχε το. Με το να πει ότι το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη, σκίστηκε, σημαίνει ότι πια μπορούσε να βλέπει κανείς μέσα. Όπως τα λέγαμε, το τέμπλο κρύπτει τώρα το ιερό, για μια στιγμή να γκρεμίσει το τέμπλο. Γκρεμιζόμενο το τέμπλο, βέβαια μπορούμε να λέμε ότι βλέπουμε τι γίνεται μέσα. Άρα σημαίνει πια ότι έφυγε η χάρις του Θεού όταν μπορούσαν πια οι άνθρωποι να βλέπουν μέσα. Ή θέλετε, με το σχίσιμο σημαίνει συμβολικά πάντοτε η χάρις του Θεού απέπτει, έφυγε, πέταξε, κάθηκε, έφυγε. Δεν υπάρχει πια. Κατόπιν ενεφανίστησαν οι σικάριοι, κάτι ζηλωτέ περίεργοι, οι οποίοι φαίνεται αυτοί οι ζηλωτέ δεν λείπουν ποτέ από κάθε θρησκευτική εκδήλωση, οι οποίοι έφθαναν για να διατηρούν δήθεν την, το μεγαλείο του ναού και το μεγαλείο του Θεού, να προβαίνουν σε δολοφονίες. Θυμηθείτε, εκείνους σικάριοι ήσαν, οι οποίοι είχαν ορκιστεί κάποτε στα Ρανταριά, που είχαν ορκιστεί να μην φάνε εάν δεν δολοφονούσαν τον Παύλο. Το ενθυμίστε, όταν ο Παύλος ενεφανίστηκε στα Ιεροσόλυμα και πήγε στο ναό και είπαν, αδελφοί, βοηθάτε, αυτός είναι ο εξωμότης, ελάτε να τον σκοτώσουμε. Και επειδή δεν κατάφεραν, επειδή επενέβη ο Λυσίας, ο Χιλίαρχος, έκαναν ένα σχέδιο να ζητήσουν τι δήθεν τάχα να κριθεί από το συνέδριο, και στο δρόμο μεταξύ φυλακής ρωμαϊκής και συνεδρίου αυτοί να επιπέσουν επί των στρατιωτών και να φωνεύσουν τον Παύλο. Ματιώθηκε βεβαίως αυτό το σχέδιό τους με το γνωστό τρόπο που ξέρετε, να μην τα λέω όλα αυτά. Αυτοί ήσαν σικάροι, είχαν ορκιστεί να μην φάνε εάν δεν σκοτώσουν τον Παύλο. Αυτό τώρα είναι μια μορφή βδελίγματος, διότι πλέον βεβηλώθηκε ο νόος με δολοφονίες. Ήταν φοβερό πράγμα. Και στο τέλος ήρθε ο Τίτος και έστησε το άγαλμα του Διός εις τον ναό του Σολομώντος και ολοκληρώθηκε το βδέλιγμα. Γίνουν αυτά και είπε, σας βεβαιώνω, δεν θα περάσει η γενναία αυτή και θα γίνουν αυτά. Και μια γενναία, όπως είναι γνωστό, είναι 30 χρόνια. Συνεπώς, όλα αυτά τα οποία ο Κύριος είπε, ανεφέροντο,
στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Και επαληθεύθηκε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Δανιήλ επακριβέστατα, σύμφωνα με την ερμηνεία που έκανε και ο Κύριος. Αλλά όμως δεν εξαντλείται η προφητεία του Δανιήλ εις την ιστορική καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Δεν εξαντλείται, όπως βεβαίως πάλι ο Κύριος ερμηνεύοντας δεν εξαντλεί την προφητεία για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Απόδειξης είναι ένα σημείο το οποίο πολλοί μπερδεύονται όταν το ακούν, είναι τούτο: «Και ευθύς αμέσως», λέγει ο Κύριος, «θα σκοτιστεί ο ηλίος και η σελήνη». Αυτά όμως πού αναφέρονται? Αυτά αναφέρονται στα έσχατα. Αλλά κατά τη συνήθεια της γραφής δημιουργεί συμπίκνωση του χρόνου, συμπίεση του χρόνου. Στην ίδια πρόταση ούτε καν τελεία δεν βάζει. Στην ίδια πρόταση που αναφέρεται η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, αναφέρεται και το τέλος του κόσμου. Και έχουμε αυτή τη συμπίεση του χρόνου, ώστε ένας ο οποίος δεν είναι μεμοιημένος στην ερμηνεία των γραφών και των προφητείων, να μπερδευτεί και να πει περί τίνος πρόκειται. Όταν ο Κύριος είναι πόσο μιλεί και λέγει ότι και τότε θα σκοτιστεί ο ήλιος και η σελήνη και τότε θα φανεί ο Υιός του ανθρώπου και λοιπά και λοιπά, όλα αυτά δείχνουν ότι το βδέλυγμα θα γίνει και τότε, χωρίς να πάυσει να επαναλαμβάνεται μέσα στην ιστορία, με την εξής όμως διαφορά: ότι δεν θα έχουμε πάντοτε βεβαίως το βδέλυγμα και την ερήμωση στον παλαιόν ιστορικών σολομόντιων ναών απλούστατα, διότι αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Αλλά όμως θα χτιστεί, θα χτιστεί ο ναός από τον Αντίχριστο, και όταν τον χτίσει, τότε αυτός θα στήσει τον εαυτό του μέσα και κατά την φράση του Αποστόλου Παύλου αποδεικνύντα, που θα αποδεικνύει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός, και έτσι θα προσκυνηθεί. Αλλά αφού όμως δεν είναι Θεός, είναι άνθρωπος, τότε στο ναό που θα ξαναχτίσει θα στηθεί το τελευταίο πια στην ιστορία βδέλυγμα. Βεβαίως στο ναό εκείνο δεν θα υπάρχει η χάρις του Θεού, αναφισβήτητα. Συνεπώς θα υπάρχει ερήμωσης. Ερήμωσης από τι? Από τη χάρη του Θεού. Θα στηθεί λοιπόν εκεί τότε ο ίδιος ο Αντίχριστος, ζωντανός. Θα απαιτήσει να προσκυνηθεί, διότι θα κάνει θαύματα και θα αποδεικνύει δια των ψευδοθαυμάτων του, θα αποδεικνύει ότι είναι αυτός ο Χριστός, ότι είναι θεάνθρωπος. Ό,τι δηλαδή απεδόθη στον Χριστόν, θα προσπαθεί αυτός να το σφετεριστεί, αφού βεβαίως θα έχει ασκήσει διωγμό απεινή κατά του Χριστού, και επειδή θα έχει εξαφανιστεί, θα έχει κρυφτεί καλύτερα η Εκκλησία του Χριστού από προσώπου της γης, έτσι θα θεωρηθεί ότι ο Χριστός τελικά είναι αδύναμος, ανήμπορος, και ότι πράγματι δεν είναι αληθινός Θεός, αφού δεν κατάφερε να επιπλέψει. Αυτά θα είναι στο τέλος της ιστορίας. Αλλά σας είπα όμως ότι αυτά επαναλαμβάνονται, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να χτιστεί εν τω μεταξύ ο ναός Σολομώντος. Διότι από το 70 μέχρι σήμερα που έχουμε 2000 μετά Χριστόν, και δεν ξέρω πόσο θα πάμε ακόμα, κάποια στιγμή θα χτιστεί ο ναός. Αλλά σας είπα επανάληψη του βδελίγματος. Ναι, ακούσατε το αυτό. Ακούσατε το και μη σας εκπλήσει καθόλου πώς μπορεί να είναι αυτό το βδέλυγμα. Και θα ήθελα πολύ καλά να το ακούσετε. Πολύ καλά. Παρακαλώ πολύ.
Αν με ρωτήσετε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως που το αναλύομαι τώρα 4 χρόνια, τι μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση εμένα, θα σας απαντούσα βέβαια όλα τα σημεία, αλλά εκείνο που με έχει αφήσει κατάπληκτο είναι ένα σημείο το οποίο επαληθεύεται στην εποχή μας και συνεπώς είναι επικαιρότατον. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ποιο είναι αυτό? Όταν ο άγγελος που ερμηνεύει και εξηγεί και ξαναγεί τον ιερόν Ευαγγελιστή Ιωάννη στις οπτασίες, του δείχνει την πόλη του Θεού, δηλαδή την Ιερουσαλήμ, αλλά την επιγεία Ιερουσαλήμ, και του λέγει πάρα αυτό το καλάμι και έλα να μετρήσουμε το ναό. Μετά εμέτρησαν και το θυσιαστήριο, και μετά του λέει μη μετρήσεις τίποτα άλλο, το υπόλοιπο της πόλεως θα εδόθη να καταπατηθεί υπό των εθνών 42 μήνες. Το υπόλοιπο της πόλεως. Όλοι οι ερμηνευτές, όλοι οι πατέρες συμφωνούν ότι αυτή η πόλη, η Ιερουσαλήμ, είναι η Εκκλησία. Και κάνει τώρα εδώ εντύπωση πως μόνο μετρείται ο ναός και το θυσιαστήριο, το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, το οποίο στον αρχαίο ναό ήταν λίγα μέτρα πρώτης κεντρικής πύλης του Κυρίως Ναού. Πως λέγει εδώ ο άγγελος να μετρηθούν μόνο αυτά τα δύο και όλα τα άλλα να μην μετρηθούν? Μετρό θα πει έχω γνώση διαστάσεων. Ξέρετε ότι στην επιστήμη μόνο όταν μετρήσουμε ένα ποσό τότε το κατακτούμε, όταν δεν μπορούμε να το μετρήσουμε δεν το κατακτούμε, είναι γνωστό αυτό. Άπαξ και το μετρήσαμε είναι δικό μας πια. Τι σημαίνει κατακτώ, γνωρίζω γιατί το μέτρησα? Σημαίνει ότι ο ναός και το θυσιαστήριο είναι στη γνώση του Θεού. Μα ο Θεός δεν τα ξέρει όλα? Α, το γνωρίζει ο Θεός θα πει γνωρίζει μόνο αυτό που αναγνωρίζει. Όταν λέγει τα ονόματά τους των αμαρτωλών ου μη μνηστώ, δεν τα θυμηθώ, ξεχνάει ο Θεός? Είναι μια μεταφορική εικόνα για να δείξει ότι ο Θεός δεν θα προστατεύσει παρά μόνο ότι μετρήθηκε, δηλαδή το ναό και το θυσιαστήριο. Όλα τα άλλα δεν θα είναι υπό την προστασία του, απόδειξης ότι θα καταπατηθεί το υπόλοιπο της πόλεως. Από πού θα καταπατηθεί? Από τα έθνη. Τα έθνη είναι το σύμβολο της ειδωλολατρίας. Λέμε ο εθνικός κόσμος, τα έθνη. Δηλαδή το υπόλοιπο της Εκκλησίας θα καταπατηθεί υπό των ειδωλολατρών, δηλαδή υπό της ειδωλολατρίας. Αλλά η ειδωλολατρία είναι το βδέλυγμα. Συνεπώς μέσα στην ιστορία διαρκώς αυτό συμβαίνει. Το συμβαίνει είναι οι χριστιανοί, και αυτοί οι χριστιανοί μπορεί να είναι είτε απλώς οι πιστοί, είτε πρεσβύτεροι, είτε επίσκοποι, είτε πατριάρχοι, δεν έχει σημασία, οι οποίοι μπορούν να συνθηκολογήσουν με τον κόσμο και την αμαρτία και την ειδωλολατρία, και τελικά αυτοί να εισαγάγουν βδελίγματα μέσα στην Εκκλησία. Και έτσι δεν θα σωθούν όλοι αυτοί. Εδώ τώρα το καταπληκτικό, δεν θα σωθούν όλοι αυτοί. Σας είπα όμως ότι αυτό συμβαίνει σε όλη την ιστορία. Στην εποχή μας συμβαίνει σε μια μεγάλη κλίμακα αυτό, τόσο που πρέπει να αρχίσει τρομερά να μας ανησυχεί.
Τι είναι αυτό? Εγώ θα το πω. Όταν προσπαθούμε να συζεύξουμε τον μαρξισμό και τον χριστιανισμό. Όποιος θέλει ας το δεχτεί, όποιος θέλει ας με κατηγορήσει, εγώ σας το καταθέτω. Αν θέλετε δεχτείτε το, αν θέλετε μην το δεχτείτε. Όποιος συνδέει το χριστιανισμό με τον μαρξισμό είναι το υπόλοιπο της πόλεως, το υπόλοιπο της εκκλησίας, δεν θα σωθεί, διότι πρόκειται περί βδελίγματος, είναι βδέλιγμα. Εγώ θα το καταθέτω, όποιος θέλει ας το ακούσει. Και φτάνει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας ή ο Αρέθας, δεν θυμόμαι ακριβώς, σας το έχω διαβάσει αλλά δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ποιος από τους δυο είναι, που λέγει ότι όταν ο Αντίχριστος λέγει θα καθίσει εις το ναόν του Θεού, το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό, σε ποιο ναό του Θεού? Ο Άγιος Κύριλλος, τον οποίον τώρα ερμηνεύουμε, όταν θα φτάσουμε εκεί θα το ειδείτε, αναφερόμενος στον Αντίχριστο, λέγει σε ποιο ναό του Θεού? Σε τούτον εδώ που κάνουμε τώρα την κατήχησή μας? Και δείχνει το ναό της Αναστάσεως που είχε κτίσει η Αγία Ελένη το 330, κάπου εκεί έκτισε το ναό της Αναστάσεως. Και τώρα το 350 ο Άγιος Κύριλλος μέσα σε αυτόν τον ναό της Αναστάσεως κάνει τις κατηχήσεις του. Είναι ο Επίσκοπος Ιεροσολύμων. Σε αυτό το ναό εδώ, λέγει εδώ, σε αυτό το ναό, άπαγε. Σε αυτό το ναό να καθίσει ο Αντίχριστος. Όχι, λέει. Να, σε αυτό το ναό, και δείχνει το ναό του Σολομώντος, ο οποίος ήταν βέβαια γκρεμισμένος, τον οποίο λέει θα κτίσει ο Αντίχριστος. Σε αυτόν τον ναό θα καθίσει, στους Εβραίους θα καθίσει ο Αντίχριστος, για να αποδείξει ότι είναι αυτός ο Μεσσίας. Λέει τώρα ο Άγιος Ανδρέας ή ο Αρέθας, όπως σας εξήγησα, μήπως αυτός ο ναός δεν είναι του Σολομώντος αλλά είναι, λέει, ο χριστιανικός ναός? Το ενθυμίζετε πως σας το είχα διαβάσει? Αν το ενθυμίστε, δεν είναι πολύ παλιά. Μήπως είναι, λέγει, ο χριστιανικός ναός? Αγαπητοί μου, μου έκανε κατάπληξη η ερμηνεία. Εγώ θα μπορούσα να την πω αυτή την ερμηνεία, αλλά δεν θα είχε αυθεντία η δική μου η ερμηνεία. Θα μπορούσατε να μου πείτε ότι έτσι εγώ το κατανοώ, αλλά τώρα έχω την ερμηνεία την αυθεντική, που έτσι τίθεται ερωτηματικά, βέβαια, όχι βεβαιωτικά αλλά ερωτηματικά. Μήπως, λοιπόν, θα σας έλεγα, πολύ το φοβούμε ότι και τα δυο είναι. Βέβαια τελικά ο Αντίχριστος τον ναό του Σολομώντος θα χτίσει, αλλά ήδη πολλά της εκάθισε και κάθεται εις των χριστιανικών ναών. Πώς? Η εκάστοτε πατριάρχη αιρετική και όλοι εκείνοι οι οποίοι καθιονδήποτε τρόπον προδίδουν την Ορθοδοξία, μα με τον οικουμενισμό τους, μα με τον αγαπισμό τους, μα με τον μαρξισμό τους, μα ό,τι θέλετε, προδίδουν την Εκκλησία καθιονδήποτε τρόπο, αυτοί όλοι υπέχουν θέση προδρόμου αντιχρίστου που κάθεται στο ναό του Θεού. Και συνεπώς αυτός ο ναός του Θεού καταλήγει να είναι βδέλυγμα. Είναι η πόλης που καταπατείται υπό των εθνών. Οι δε 42 μήνες είναι τα 3,5 χρόνια του Αντιχρίστου. Δεν θα είναι 42 μήνες. Ναι, επί πραγματικού Αντιχρίστου θα είναι πράγματι 3,5 χρόνια. Ο χρόνος 3,5, ό,τι λέει η λέξη. Δεν είναι σχηματικός αριθμός,
είναι 3,5 όντως χρόνια. Αλλά όταν λέει 42 μήνες θα πατηθεί το υπόλοιπο της πόλεως, έχει και τη μεταφορική έννοια, ότι σημαίνει θα πατηθεί, συγγνώμη, το 42 μήνες, 3,5 χρόνια, αμέσως μας φέρει στο νου ότι τα έθνη είναι φορείς του Αντιχρίστου. 42 μήνες. Λοιπόν, είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου που δεν είναι τώρα οι 42 μήνες, αλλά είναι δηλωτικό οι 42 μήνες. Δηλαδή, είναι το κλειδί ερμηνείας, ότι είναι αντίχριστο πνεύμα, αλλά θα είναι μέσα σε ολόκληρη την ιστορία του Ευαγγελίου όσες φορές το πνεύμα του Αντιχρίστου επικάθεται μέσα στην Εκκλησία και πλανά χριστιανός. Αυτό για την εποχή μας είναι σε μεγάλο βαθμό. Δεν θέλω να σας εξηγήσω πιο πολλά. Σας έδωσα την ευκαιρία να σκεφτείτε εσείς περισσότερο. Και θα παρακαλέσω, ας το σκεφτείτε. Αν μου πείτε γιατί τα λέμε, μα απλούστατα γιατί έχουμε χρέος να ειδοποιήσουμε, τότε για ποιο λόγο καθόμαστε εδώ? Αν έπρεπε να κρύθω με τα αυτιά σας, δηλαδή να σας τα γαργαλάμε, το λέω πως τέλος Παύλος εδώ, θα έρθει η εποχή που θα λέγει γραώδης μύθους, που θα γαργαλούν τα αυτιά, δηλαδή θα ευχαριστούν τα αυτιά, δηλαδή με άλλα λόγια ευχάριστα πράγματα, ευχάριστα πράγματα. Αλλά προσοχή, λέγει, πρόκειται περί απάτης και πλάνης. Αν έπρεπε λοιπόν να σας γαργαλάμε τα αυτιά, να μιλάμε ωραία και ευχάριστα πράγματα, τότε δεν είχαμε καμιά δουλειά, αγαπητοί μου, να ξενυχτάμε εδώ πέρα. Ούτε εσείς να έρθετε εδώ να κοπιάζετε. Αυτή τη στιγμή θα είστε στο σπιτάκι σας και δοκιμόσαστε. Αλλά λέμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι πικρή, οφείλουμε όμως να την πούμε και να ειδοποιήσουμε. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος, όταν θα μιλήσει εκτενώς για το θέμα του Αντιχρίστου εις την οικίαν κατήγηση, θα πει αν έχεις πνευματικά παιδιά, φίλους, συγγενείς, ειδοποίησέ τους, ώστε να γνωρίζουν να μην πλανηθούν είτε από τον Αντίχριστον είτε από το πνεύμα του Αντιχρίστου. Και σας ξαναλέγω, το πνεύμα του Αντιχρίστου είναι διάχυτον. Και να ξέρετε ότι την ευθύνη μας απέναντι στον Χριστό την έχουμε είτε είμεθα πρώτου πραγματικού Αντιχρίστου είτε πρώτου πνεύματος του Αντιχρίστου. Είναι το ίδιο ακριβώς, το ίδιο πράγμα. Η ευθύνη μας είναι ίδια. Ας προσέξουμε λοιπόν, αγαπητοί, και εις το σημείο αυτό πάρα πολύ, διότι τα πράγματα είναι δύσκολα, δυσάρεστα. Υπάρχει πνευματική πνιγυρότητα στην εποχή μας και βλέπουμε με ποιο τρόπο εργάζεται σε μια παγκοσμία κλίμακα ο Αντίχριστος να δημιουργήσει κατακλυσμό για να πνίξει την Εκκλησία. Σε μια παγκοσμία κλίμακα, σας το ξαναλέγω, εργάζεται ο Αντίχριστος. Συδέμει τον αληθή Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή. Μικέτη λοιπόν από γης ερχόμενον, αλλά εξ ουρανών προσδόκα. Δεν θα έρχεται από τη γη, όχι πια, από τον ουρανό θα έρθει. Από εκεί θα τον περιμένεις. Υπερ άπασαν αστραπήν και λαμπιδώνα φωτός, τη σπάση φαινόμενον. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι σαν αστραπή, σαν φως, θα λάμψει στα μάτια όλων. Θα τον δει πάσα σάρξ. Υπαγγέλων δορυφορούμενων. Και θα δορυφορείται υπό των αγγέλων. Το είπε ο Κύριος. Τι είπε? Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, με τη δόξα του και μετά των Αγίων Αγγέλων αυτού, μετά πάντων των Αγίων Αγγέλων, είναι στο 25 κεφάλαιο Ματθαίος.
ή να κρίνει ζώντας και νεκρούς, και βασιλεύοντα βασιλείαν ουράνιων, αιώνιων και ατελεύτητων. Και βεβαίως θα έχει πια βασιλεία, ουρανία, αιωνία, ατέλειωτη. Ασφαλίζου γάρμι και εν τούτο. Αυτό το ασφαλίζου, ασφαλίζου μη, το μη όμικρον γιώτα, είναι συχνοτάτη φράση του Αγίου Κυρίλου μέσα στις κατηχήσεις του. Να μου ασφαλίζεσαι, να μου ασφαλίζεσαι. Και σε αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή θα είναι η βασιλεία του Χριστού αιωνία. Γιατί? Επειδή πολλοί οι συνηλέγοντες τέλος είναι της Χριστού βασιλείας. Επειδή πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι θα υπάρχει τέλος εις την βασιλεία του Χριστού. Αλλά για αυτό το σημείο, επειδή τώρα τα λέει πολύ περιληπτικά, πηγαίνω εις την, για να σας κάνω μια διασάφηση, πηγαίνω εις την δεκάτη πέμπτη κατήχηση και σας διαβάζω τι ακριβώς λέγει πάνω σε αυτό. Ετόλμησαν δε και τούτο υπήν, ότι το γεγραμμένον, όταν υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσεται το υποτάξαν δι' αυτό τα πάντα. Τούτο δειλεί και τον Υιόν αναλύεστε εις πατέρα. Ήτα ο πάντων ανοσιότατη, ημείς μεν τα Χριστού δημιουργήματα μένετε. Χριστός δε διού και ημείς και πάντα γέγον εν απόλυτε, βλάσφημο συμφωνεί. Δηλαδή, τολμούν μερικοί να ερμηνεύσουν εκείνο το χωρίο που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του στο 15 κεφάλαιο 28 χωρίων, ότι όταν θα υποταχθούν τα πάντα εις τον Χριστόν και ο Χριστός θα υποταχθεί στον Πατέρα. Και πώς το ερμηνεύουν? Ότι θα φτάσει, λέει, να αναλυθεί ο Χριστός εις Πατέρα. Δηλαδή θα αποβάλει την ανθρωπίνη του φύση, θα χάσει το υιικόν του πρόσωπον και θα έχει και θα μεταβληθεί σε Πατέρα. Είναι μια φοβερή αίρεση. Είναι όλες εκείνες οι μορφές αιρέσεως που αναφέρονται στην Αγία Τριάδα, οι τριαδολογικές αυτές αιρέσεις που δήθεν για να περισσώσουν τη μία θεότητα, επειδή θέλαν να ερμηνεύσουν λογικά το δόγμα, πως έχουμε τρία πρόσωπα και μία ουσία, ότι ο Θεός είναι, λέγει, μία ουσία αλλά εμφανίζεται με τρία διαφορετικά πρόσωπα. Εις την Παλαιά Διαθήκη εμφανίστηκε ως Πατήρ, εις την Καινή Διαθήκη ως Υιός, αλλά όταν εμφανίζεται ως Υιός δεν υπάρχει ο Πατήρ, και μετά εμφανίζεται ως Πνεύμα Άγιον και εξαφανίζεται ο Υιός. Δηλαδή παραμύθια. Δηλαδή αιρέσεις φοβερές. Όλες αυτές λέγονται τριαδολογικές αιρέσεις. Και λέει εδώ ότι ο Υιός θα μεταπέσει, θα αναλυθεί και θα μεταπέσει σε Πατέρα. Και λέει εδώ ένα ωραίο επιχείρημα: ανοσιότατη, ο ανοσιότατη πάντων, εσείς που είστε οι πιο ανώσιοι από όλους, εσείς τα κτίσματα του Χριστού μένετε, δηλαδή δεν διαλύεστε. Εκείνος που σας δημιούργησε θα διαλυθεί? Τι παίζει ο Θεός? Θέατρο παίζει ο Θεός. Εμφανίζεται πότε με αυτό το προσωπείο και πότε με εκείνο το προσωπείο. Βλάσφημο συμφωνεί. Δηλαδή βλασφημία. Αυτά, αγαπητοί μου, μας λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, αναφερόμενος εις το θέμα περί της μελούσης κρίσεως. Επειδή όμως μόνο 5 λεπτά μας μένουν, δεν θα ήθελα να μπω στην επομένη παράγραφο περί του Αγίου Πνεύματος, που είναι μία πολύ εξαιρετική παράγραφος,
Θα ήθελα να τελειώνω με τα υπόλοιπα λεπτά σε μια γενική ανασκόπηση του γεγονότος της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια θαυμασία του ομιλία, τι είπω ή τι λαλήσω, εκπλήτηγαν με το θαύμα. Τι να πω, λέει, τι να λαλήσω. Με αφήνει έκπληκτο και άφωνο το θαύμα. Ποιο είναι το θαύμα? Ο παλαιός ημερών, ο Υιός του Θεού που είναι παλαιός ημερών, όπως και ο Πατήρ και το Πνεύμα το Άγιο, παιδίον γέγονε, έγινε παιδί. Ο επιθρόνου υψηλού και επιρμένου καθήμενος εν φάτνη τίθεται. Αυτός που κάθεται στο θρόνο των υψηλών και των επιρμένων, των σηκωμένων, όπως τον ευλέπει επιθρόνου επιρμένου εις τον ναόν ο Ισαΐας εις το έκτο κεφαλαιό του, που λέγει ότι είδε τη δόξα του Θεού καθημένου επιθρόνου επιρμένου. Αυτός, γιατί τότε τη δόξα του Χριστού είδε ο Ισαΐας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Μην το ξεχνάτε. Ξέρετε πως το λέει αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Καλά τα είπε ο Ισαΐας όταν είδε τη δόξα του. Ποιανού δόξα? Διότι αναφέρεται στον Χριστόν τον οποίον δεν ακούνε οι Εβραίοι. Και λέει καλά τα είπε ο Ισαΐας όταν είδε τη δόξα του. Ποιανού δόξα? Του Χριστού. Πριν ενανθρωπίσει, εννοείται. Αυτός ο καθήμενος επί επιρμένου θρόνου εν φάτνη τίθεται. Γίνεται πεδίον και τοποθετείται μέσα σε μία φάτνη αλόγων. Ο αναφής και απλούς και ασύνθετος και αμαρτίας διασπών δεσμάς παργάνης εμπλέκεται επειδή τούτο θέλει. Αυτός που είναι αναφής, δεν μπορεί να τον πιάσεις. Αυτός που είναι απλούς και ασύνθετος, η απλή ουσία του Θεού. Αυτός που διασπά τις αμαρτίες, αυτός εμπλέκεται, μπερδεύεται με τα δεσμά των σπαργάνων. Τα σπάργανα είναι τα ρουχαλάκια του μωρού που το τυλίγουμε. Γιατί όλα αυτά? Επειδή του το θέλει. Έτσι το θέλει. Και γιατί το θέλει? Γιατί αγαπά. Γιατί αγαπά. Όθεν υπέρχεται το εμόν σώμα ή να εγώ χωρίσω τον αυτού λόγον. Έτσι. Μπαίνει μέσα στο δικό μου το σώμα για να μπω εγώ στο δικό του τον λόγον, λάμδα κεφαλαίο. Δηλαδή γίνεται εκείνος άνθρωπος για να γίνω εγώ Θεός. Και λαβών την εμήν σάρκα διδοσίμη το εαυτού πνεύμα. Και αφού πήρε τη δική μου τη σάρκα, μου δίνει το δικό του το πνεύμα. Λαμβάνει μου την σάρκα ή να με αγιάσει. Διδοσίμη το πνεύμα αυτού ή να με διασώσει. Μου παίρνει τη σάρκα, δηλαδή με το να γίνει άνθρωπος, δηλαδή εξομοιούται με τη δική μου τη σάρκα, αυτό θα πει λαμβάνει μου τη σάρκα, για να με αγιάσει εμένα τον άνθρωπο. Μου δίνει το πνεύμα του για να με διασώσει. Δεύτερον, εορτάσουμε. Δεύτερον, πανηγυρίσουμε. Ελάτε να γιορτάσουμε. Ελάτε να πανηγυρίσουμε. Ξένος γαρό της εορτής τρόπος. Ο τρόπος της εορτής είναι περίεργος, παράξενος. Επειδή και παράδοξος ο της γεννήσεως λόγος. Επειδή είναι και παράδοξος ο λόγος της γεννήσεως. Σήμερον γάρ ο χρόνιος ελήθη δεσμός της αμαρτίας, της κατάρας. Ο διάβολος ισχύνθη. Ο διάβολος ντροπιάστηκε. Ο θάνατος ελήθη. Παράδεισος είναι όχθη. Ανοίχθηκε ο παράδεισος. Η τον άνω πολιτεία εν τη γη επιτεύθη.
Η άνω πολιτεία φυτεύεται εδώ στη γη. Διατί? Επειδή Θεός επί γης ήλθε και άνθρωπος εν ουρανό. Και όλα αυτά γιατί ήρθε ο Θεός στη γη και ο άνθρωπος ανέβηκε στον ουρανό. Αλλά πώς θα ανέβει στον ουρανό? Όταν θα ξανάρθει ο Χριστός, αγαπητοί μου, να μας παραλάβει κατά τη Δευτέρα του παρουσία στη δική του τη Βασιλεία. Σας εύχομαι ολόψυχα καλές γιορτές.